Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Γκρι φοράμε και δύο. Πρώτη φορά. Να κάνουμε γκρι γυαλιά. Αρέσει φοράω και γκρι και λετό εγώ. Πώς όλα γκρι, τι να πούμε. Εντάξει, για να λέμε και το τραγούδι το δίκιο. Έχω ψάξει κόκκινα γυαλιά. Να αλλάζω το σκελετό κάθε Δευτέρα. Να αλλάζω τα κόκκινα γυαλιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν βγαίνει όμως. Δεν βρίσκω. Βρίσκω κάτι παρδαλά, μόνο για απόκριση. Θα μου πει τώρα, οκ, χώρα που είναι κάθε μέρα απόκριε. Εντάξει, το ξέρω. Δεν άσπει και κανένα τίποτα. Αυτό, θα πέρασε απαρατήρητο. Η φυσιολογική πρέπει. Φυσιολογικό. Λοιπόν, καλώ ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Μπορεί να γελάμε. Εντάξει, okay, είναι μεγάλη εβδομάδα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Γελάμε γιατί κερδίσαμε κιόλα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, κερδίσαμε λίγο άγχο. Και πολλά νεύρα. Είστε πάλι συντονισμένοι στο liverpool.gr/tv, το κανάλι μα στο YouTube, το οποίο φυσικά είναι μέρο του liverpool.gr. Συντακτική μου να την ξέρετε. Σταύρο Μπέκα, Ραφαηλίνα Καραμπάτου. Κογούδι κυρίε. Αν και είναι το νεότερο μέλος της ομάδας, Νίκος Γεωργόπουλος και Γιώργος Κουκούλης. Και έχουμε και δύο ακόμα παιδιά, το οποίο ο Αντρέας Αλιμπέρτης είναι στρατευμένος και ο Γιάννης Αμπουγάς που είναι στο Λονδίνο μεταπτυχιακό και μπορεί λίγα συντόμως να επιστρέψει στην συντακτική ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο Σάββατο, Crystal Palace Liverpool, σε ένα μάτς το οποίο... εντάξει, οκ. Okay. Μην τα πεις από τώρα. Ναι. Το μάτς δεν ξεκίνησε όπως θα έπρεπε. Ναι. Αλλά ας πάμε λίγο και στο φωτογραφικό μας υλικό. Εδώ βλέπετε το γήπεδο της Palace, το οποίο είναι κάτι που συστήνω σε όλους ανεπιφύλακτα να έχουν την τύχη να το επισκεφτούν. Το έχω κάνει δύο φορές ταξίδι. Στα γρήγορα τσιμπήσαμε κάτι εικονίτσες από το διαδίκτυο και σας τις παραθέτουμε να τις δείτε. Πάμε παρακάτω και στην επόμενη. Εντάξει, κλασικά ο Φιρμίνο που δεν κοιτάζει. Σαλάχ με τον κορμοράν στον ώμο, μιας και. Απ' την άλλη, ο κύριος εκεί πέρα έχει τον Αετό. Το Ζαχά. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά οι γηπεδούχοι κάνουν οτιδήποτε για να αποσυντονίσουν τον Σαλάχ, αλλά δεν μάσησε. Δεν κατάφερε. Το έχω δει live αυτό που βλέπεις στο show. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και είναι και πολύ ντυμένες. Εγώ την άλλη φορά είχα δει. Και είναι και πολύ ντυμένες. Αφού είναι πολύ ντυμένες οι κοπέλες, δεν θα κάνω εγώ τώρα. Πάλι έκανε πολύ κρύο. Εγώ είχα πάει Οκτώβριο, πάντα ήταν άστα. Ναι. Εντάξει. Εδώ είχαμε εμεί την παλαζή κερκίδα. Δεν μάθει ο δικό μα. Λοιπόν, Κάριο Αλεξάνδρ, Μάτιπ, Βαν Ντάικ, Ρόπερτσον, Βαϊνάλντουμ, Χέντερσον, Μίλνερ και Σαλάχ, Φιρμίνο, Μανέ. Δεν είναι το πρώτο έμφραγμα που παθαίνει ο κάθε λογικό φιλάθλο τη ομάδα. Okay, το ξέρουμε ότι ο Χέντο δεν μπορεί να παίξει όλα τα παιχνίδια καλά με τον τραυματισμό. Βάζει και το Βαϊνάλντουμ δίπλα. Τη φιλική συμμετοχή, τι θέλει, φίλε. Εντάξει, έφαγε τρελό κράξιμο στο Twitter ο Βαϊνάλντουμ. Έγινε κόλαση. Όσοι δεν το έχετε δει. Έχω κάρτες και θα καταλάβετε τι σημαίνει. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Λίγο φωτογραφικό υλικό να δούμε στα γρήγορα. Όπως έπαιξε ο Μανέ σε όλο το παιχνίδι, θα μπορούσε να είναι man of the match. Όμως υπήρξε άφελά του, θα έλεγα εγώ, αρνητικός πρωταγωνιστής σε κάποιες φάσεις. Του ακυρώθηκε ένα γκολ ορθώς, γιατί στην αρχή της φάσης είναι offside. Έβαλε την ισοφάρηση. Ήταν καλός γενικά ο Μανέ. Καλός, αυτό λέω. Θα μπορούσε να γίνει λίγο απρόσεχτος όμως. Όμως εδώ παίρνει την κάρτα για θέατρο και προσέξτε, του παίρνει το πόδι. Είναι ανατροπή, αυτό στέκεται και πέφτει με καθυστέρηση. Ναι. Το έκαψε μόνο του εκεί. Σε άλλη μια φάση έξω από την περιοχή μας του κάνουν φάουλ, πέφτει κάτω. Νομίζω ότι θα σφυρίξει. Είναι τόσο σίγουρο που παίρνει την μπάλα στα χέρια. Ναι, αυτό κανονικά εντάξει για να είμαστε και ακριβείς. Είναι κάρτα και αποβολή. Είναι δεύτερη κάρτα. Είναι κάρτα και αποβολή. Εδώ είναι το 1-1 φυσικά με την assist του Μίλνερ και μας στείλανε όλους γιατί. Όσο, Γιάννη, μια παρένθεση. Όσο για το πέναλτι, πολλά ακούσαμε, πολλά διαβάσαμε. Νομίζω ότι ο διαιτητής σωστά δίνει πέναλτι για μένα. Πρόσεξε. Αν πάρεις την φάση για την απομονώσεις, ο τύπος έχει πλασάρει και ο Κάριος τον ανατρέπει μετά. Ναι, απλά δεν μπορεί, υπάρχει συνέχεια στη φάση. Μπορεί όμως να θέλει να του. Δηλαδή, σε ένα συνδίκρονο του διαβόλου μπορεί να θέλει να τον περάσει. Και ο δέσμος να μείνει εκεί, να μην προχωρήσει αεροφωτογραφίες. Λοιπόν, εν διάρκεια περιπτώσει, 1-0 με τον Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος είναι πρώτο σκόρ της Πάλας με 9 γκολ. Και μα δώσαν τα φίδια γιατί το κέντρο ήταν ανύπαρτο. Δηλαδή, παίζανε τρεις μπροστά μόνοι τους. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαμε. Ναι. Πού θα είναι. Βασικά, στο δεύτερο παίξαμε εκθαμβωτικά. Όσο πέρναγε η ώρα, βελτιωνόμασταν είναι η αλήθεια. Η Πάλας ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο από εμάς. Αλλά και στο δεύτερο μέχρι πάλι έκανε ευκαιρίες και στο 1-1 είχα σε δύο τρελά ο Μπεντεκέ. Ο Μπεντεκέ έπαιζε μαζί μας ακόμα. Σημάδεψε τα περιστέρια, τα ορτίκια και ό,τι άλλο κυκλοφόρησε πάνω από το. Και μόνο τους αετούς, μόνο για τίγλι, γιατί είναι δικό του πτηνό. Πραγματικά. Εν διάφορη περιπτώσει, αυτό που εμείς καταγράψαμε είναι ότι το κέντρο μας ήταν ανύπαρτο. Για ακόμα ένα μάτς. Για μένα, ορθώς έβγαλε τον Τζίνι ο Γιούργεν. Λανθασμένα άργησε. Δεν είχε βγάλει από τον ημίχρονο. Δηλαδή δεν υπήρχε καν στο γήπεδο. Ο Χέντο είχε πρόβλημα. Ο Χέντο πάντα έχει πρόβλημα και το συζητάγαμε και την ώρα του αγώνα που μου λες αποκλείται να βγάλει 90 λεπτό με αυτήν την εμφάνιση και σου λέω θα το βγάλει. Άστα που το έβγαλε γιατί τραυματίστηκε ο Λαλάνα
Και δεν θα τον έβγαζε το Χέντερσον ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν ξέρω τι μανία είναι αυτή με το Χέντερσον. Εγώ διάβασα και δηλώσεις, δεν θυμάμαι ποιο παλέμαχο δικού μας, που είπε ότι ο Τσάμπερλιν είναι πολύ καλύτερος από τον, και από τον Βαϊνάλντιμ και από τον Χέντερσον. Και κάθεται πάγκο. Μπορεί να είναι ντεφορμέ, λίγο ντεφορμέ σε σχέση με πώς ήταν το Γενάρη, αλλά είναι πολύ καλύτερος παίκτης όμως. Δύο σωματοδομές, ο Τσάμπερλιν είναι πιο κοντός από τον Βαϊνάλντιμ. Αλλά είναι box to box, πέφτει ξύλο. Είναι βλέψε ένα θηρίο, βλέψε ένα τύπο και μπρου. Βαϊνάλντιμ. Ο Τζίνι, τη λύμη των κύκνων. Ρε φίλε, τουλάχιστον χώρισε τη λύμη των κορμοράνων να πάει στα κομμάτια. Τρελό, τρελό κράξιμο, παιδιά, στο Twitter, ψάχτε το. Τρελό κράξιμο. Τρελό, στο Βαϊνάλντιμ. Για, για να μην νομίζω ότι είμαστε εμείς εδώ που λέμε για το Βαϊνάλντιμ. Twitter, όπου υπήρχε δημοσίευμα και μπορούσε να αποστάρει σχόλια από κάτω σε μηδιακό θέμα, σε μηδιακό site του, στην Αγγλία, από κάτω τα σχόλια μιλάμε τσακούρι. Τα, τι ξύλο ήταν αυτό που τι φάντασμα, τι παίζαμε 10, τέτοια σχόλια. Πολύ δεν ξέρω εγώ το καλοκαίρι, ξεμπερδεύουμε, δηλαδή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Okay, τα λέγαμε εμείς, αλλά... Τέλος πάντων. Κοντός πραγμούς, δικαιωθήκαμε στο... Ναι, και για το Χέντερσον, θα έρθει η ώρα του, δεν μπορεί να είμαστε τόσο λάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ανέβασε ρυθμούς η ομάδα μετά το 60, ανέβασε πολύ μάλιστα, ίσως και η Πάλας να προσπάθησε να κρατήσει το παιχνίδι με τον Loftus-Cheek που έβαλε ο Ρόι στο κέντρο, αλλά εκεί πια άρχισαν τα άκρα να βελτιώνονται πάρα πολύ. Με τον Τρέντ φυσικά να τρώει και αυτό στο κραξιμό του, γιατί ήταν κακός αμυντικά. Ναι. Ο Ζάχα έκανε πάρτι την πλευρά του. Έκανε πάρτι την πλευρά του. Του πετάγανε την μπάλα του Ζάχα και μιλάμε, έβρισκε κενό. Ό,τι προσπάθεια ήθελε την έκανε κατευθείαν. Και ευτυχώς βρέθηκε ο Ρόμπερτσον να κάνει πάλι ασίστ στον Σαλάχ, ο οποίος σούταρε με το δεξί. Εδώ βλέπουμε στην δεύτερη φάση το πλονζόν που κάνει ο Σακό για να αποκρούσει την μπάλα. Θεϊκό. Θεϊκό, έτσι. Και από άλλη κάμερα, εδώ το γκολ, όπου πλέον η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο Σαλάχ είναι πρώτος πλέον με 29 γκολ. Θα το δούμε για το σχετικό πίνακα. Προχωράμε. Σε ένα παιχνίδι που ο Σαλάχ πραγματικά δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Δεν φάνηκε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Γιάννη. Στο μεγαλύτερο μέρος. Σχετικά με τις αλλαγές, ο Σαλάχ ήταν άφαντος όλο το παιχνίδι. Ο Φιρμίνο επίσης, ο Φιρμίνο δύο φορές πιο άφαντο. Δεν φάνηκε πολύ ο Φιρμίνο, είναι αλήθεια. Ούτε αμυντικά, δηλαδή δεν είναι ότι ας πούμε έκανε βρώμικη δουλειά από όλα μάτς. Και παρόλα αυτά λίγο. Επέλεξε να βγάλει το Μανέ εκεί. Δηλαδή, το Μανέ, εγώ την αίσθηση τον έβγαλε πιο πολύ για να τον προφυλάξει από δεύτερη κίτρινη. Γιατί ερωτοτροπούσε με τη δεύτερη κίτρινη, οπότε ήταν κίνδυνο. ναι. Ήταν. Λοιπόν, MVP ο Ρόμπερτσον. MVP ο Ρόμπερτσον, αλλά αυτό έχει να κάνει με το site τη ομάδα τον έβγαλε MVP. Και βλέπουμε και γιατί. Το Χούσκορτ τον βγάζει το Σαλάχ. Θα το δείτε στην πορεία. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Δεν είναι δίκαια τα κριτήρια αυτά. Επειδή έπαιζα και ποδόσφαιρο αυτό ακριβώς το πράγμα. Δηλαδή, επειδή είσαι επιθετικός και θα κάνεις μια φάση και θα βάλεις ένα γκολ, δεν είσαι MVP. Στην ιστορία σου και για ποια ομάδα ήσασταν εσύ και ο κολλητός σου και τελικά ο κολλητός σου παίζει εκεί που μου είσαι πει. Α, ναι. Πες του, δεν τι. Όχι, ρε φίλε, θα το πω εγώ. Επειδή έπαιζε άμυνα. Μπράβο, εσύ. Εγώ παίζω επιθετικός. Ο επιθετικός για να φανεί είναι αυτό που έχω πει σε άλλα βίντεο. Ο επιθετικός για να φανεί πρέπει να πάρει την μπάλα και να βάλει γκολ. Αν δεν βάλει γκολ ή το οτιδήποτε άλλο, δεν θα φανεί. Και πες πού ήσασταν που είχατε προταθεί και οι δύο να παίξετε. Την ομάδα. Ναι. Στα Αστέρα Τρίπολη. Μπράβο. Έτσι, εντάξει. Εδώ στα νιάτα. Όσοι ξέρετε. Εγώ τον πήρα χρόνια. Τώρα για το γεροκομείο μαζί μου. Το θέμα ποιο είναι αυτό όμως, να επιστρέψουμε τώρα. Ότι ο Ρόμπερτσον ήταν συγκλονιστικός στην άμυνα. Και παρόλα αυτά το site τη ομάδα τον έβγαλε MVP. Στο Who's Court, επειδή έβαλε τον goal και ήταν άφαντο σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι, τον έβγαλε MVP. Εγώ προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, στο site τη ομάδα για παίκτη του Μαρτίου ψήφισα Άντι Ρόμπερτσον. Ειλικρινά. Όχι, Σαλάχ, εντάξει, παιδιά. Ο Ρόμπερτσον έχει κάνει. Τι να σα πω τώρα. Άμα αυτόν τον παίκτη τον παίρναμε. Όπως με την απόδοση του τώρα, τον παίρναμε 30 εκατομμύρια, 35. Όχι 8 που τον πήραμε και έχει τον κράζαμε κιόλα. Σχετικές εμφανίσεις. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για τον Νάντι. Είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, εγώ πάω. Πάμε λίγο να περάσουμε λίγο. Ναι, εδώ στο τέλος οι φιλίες δεν ξεχνιούνται. Αλλάξανε φανέλες ακόμα ναι και Λόβρεν. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση. Φιλία, το ότι αλλάξανε φανέλες δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει, ας πούμε, okay. Στην επόμενη κάρτα, Γιάννη, να δούμε αυτό που έλεγες πριν. Για τον Άντι Ρόμπερτσον, να πω ότι τον δικαιώνει, το σετ της ομάδας την δικαιώνει και το BBC. Ναι, MVP το Ρόμπερτσον. Ναι, μάλλον ναι. Ναι, εγώ σου λέω εντελώς ειλικρινά, ψήφισα Ρόμπερτσον. Δηλαδή, ο Σαλάχ, εντάξει, δεν μπορεί να βγει κάθε μήνα ο Σαλάχ, παίζουν και οι υπόλοιποι. Δεν παίζει μόνος του. Λοιπόν,
Πάμε στις κάρτες να συνεχίσουμε και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό που είδαμε πριν. 29 γκολ ο Σαλάχ. Ισοφάρισε τον Ντρογκμπά. Μπράβο, και θέλει ένα γκολ για να γίνει ο πρώτος Αφρικανός ever στην Premier League. Υπόψη ότι θέλει 3 γκολ ακόμα για να γίνει πρώτος σκόρερ ever, δηλαδή να έχει σε μια σεζόν. Επίσης, σημειώσα ότι τα 29 γκολ που ισοφάρισε τον Ντρογκμπά τα έχει όλα σε μια σεζόν, ενώ ο Σαλάχ τα έχει βάλει σε 32 παιχνίδια. Να. Έτσι, να λέμε τα πράγματα πώς είναι. Βαθμολογία στην επόμενη κάρτα. Ασβόλεψε πάρα πολύ το. Ασβόλεψε. Βασικά, όπως και να το έπαιρνες, θα μας βόλευε το αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού. Κοίταξε τώρα, είμαστε 10 βαθμούς. Δεν είναι παιχνίδι παραπάνω. Αυτό είναι πλασματικό. 7 πες 7 βαθμούς και μετά με 6 παιχνίδια. Με 6 παιχνίδια θέλεις 3 νίκες ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Οι οποίες δεν είναι απαγορευτικό. Απλά εγώ, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Εννοείται ότι έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Έτσι και το ποδόσφαιρο. Και τότε να μην δεν θα το κάνει τα πάντα. Έχει συμβόλαιο. Θέλω, ας πούμε, αν είναι δυνατόν, ας είναι έτσι ο πίνακας. Ας λήξει και έτσι. Μια και λέμε για την Premier League, να πάμε στο νέο λόγο. Να πάμε στο νέο λόγο, ναι. Εντάξει. Σας αρέσει. Παρακαλώ. Να μην ξεχνιόμαστε. Και επίσης να πούμε ότι ο Γιούργεν. Κάτι πολύ σημαντικό. 190 βαθμούς σε 100 παιχνίδια. Ισοφαρίζοντας Πέισλι και Σάνκλι. Και προσπερνώντας Ράφα Μπενίτες. Που έχει 4 λιγότερους. Μεγάλο επίτευγμα γι' αυτό. Ωραία. Να πάμε λίγο στα στατιστικά γρήγορα. Γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, όπως καταλαβαίνετε. Και να πούμε ότι το έλεγα αυτό το φιλμάκι του αγώνα, το ξέρετε. Πάμε λίγο στις κάρτες. Εδώ είναι η βαθμολογία και είδαμε ότι παίρνει ο Σαλάχ 8,2 και παίρνει ο Ρότζερ 8. Σύμφωνα με το Who Scored. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι αδικημένο. Στα σουτ έχει 6 ο Φιρμίνο. Έχει 4 ο Σαλάχ, 4 ο Μανέ. Πάμε στην κατοχή, όπου πραγματικά εδώ έχουν και φαίνονται αρνητικά του Βαϊνάλντου. Όλοι έχουν, ας πούμε, ένα ποσοστό. Ο Σαλάχ, λογικό είναι και μαρκάρει το Φιρμίνο και ο Μανέ. Έχει ο Τζίνι, έχει 3. Έχει 9,6 κατοχή ο Χέντερσον. 7,1 ο Μίλλερ, 8,2 ο Μάτιπ, 10,2 ο Βαντάκ, 8,2 είναι ο Ρόμπερτσον. Όχι ο Τρέντ από δεξιά, παραπάνω. Ναι, είναι ένα ακριβώς εύστοχο σχόλιο που είδα στο Twitter που λέει ότι ο Τζίνι. Όταν έχουμε κατοχή, κρύβεται και όταν παρόλα αυτά την παίρνει, τη δίνει στα 3 μέτρα. Αυτό περιγράφει τη ζωή του Βαϊνάλντου. Πάμε να δείτε, γιατί έγινε θέμα με τον Τζίνι μεγάλο. Όταν λέμε, δεν κάνει μόνο το αν δεν κάνει το ταμείο τη Πάλα, που είναι 3 βαθμοί, κακά τα ψέματα και κέρδισε με μέτρια εμφάνιση. Αλλά εδώ συζητάμε ότι έπαιξε με 10 παίχτε με τη Σέντρα και ο 10ο σου, αν βγάλουμε τον Τζίνι έξω, ο Χέντο, ήταν στα μισά. Λοιπόν, προσέξτε τρίπλε. 0. Προσέξτε εναέρες μονομαχίες, 0. Και προσέξτε τάκλιν, 0. Ρε παιδιά, ποτέ, πάντα. Δεν εμφανίστηκε πουθενά στο γήπεδο ο Χριστιανός. Υπάρχει πρόβλημα πάντως γενικότερα και πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό. Να δούμε και έτσι μια εικόνα στο τέλος. Όπου τα συνολικά σουτ. Τα συνολικά σουτ. Τα κόρνερ, όλα αυτά. Στημένα 4. Και φυσικά δεν μπήκαν από τα στημένα, αλλά η ουσία είναι ότι. Είχαμε αρκετές προσπάθειες και πάλι παρόλο την δύσκολη έδρα. Και την κακή εμφάνιση. Εγώ εκεί στέκομαι. Δηλαδή, στο πρώτο μήχρονο η Λίβερπουλ δεν μπήκε στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεν μπήκε καθόλου. Στο δεύτερο μπήκε από το 60 και μετά. Από το 60 και μετά. Δηλαδή είναι αυτό που έχουμε συζητήσει και άλλες φορές σε εκπομπές αλλά και κατηδίαν. Ότι τέτοια μάτσα, αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό που είσαι χάλια, γιατί σε σχέση με το τι μπορούμε να παίξουμε. Ναι, ήταν χάλια αυτό που είδαμε το Σάββατο. Ήταν κακό. Άμα τα παίρνεις αυτά τα παιχνίδια, τότε δεν έχεις αποφάσει τίποτα. Πραγματικά τίποτα δεν έχεις αποφάσει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για την Πάλας. 3 βαθμοί στην τσέπη και προχωράμε. Όπου είπαμε ο βασικός στόχος είναι η τετράδα και για μένα. Η τρίτη θέση αυτό. Είναι από τρίτη και πάνω. Εντάξει, το οποίο σημαίνει τρίτος ή δεύτερος. Πέρσι πήγα τέταρτος. Η εξέλιξη και η βελτίωση, αυτό. Η επιτυχία φέτος, μιας και ο πρώτος εγκαθάρισε στην Μπουγάτα τα Χριστούγεννα, είναι ο δεύτερος είναι η επιτυχία. Το τρίτος, okay, θα το πάρω, θα το ψωνίσω. Είπαμε, το Champions League, το bonus. Το Champions League. Πολύ σύντομα και preview του Champions League. Πρέπει να αυτοκτονήσουμε για να βγούμε εκτός του Champions League αυτό. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Άμα τα καταφέρουμε και αυτά, εντάξει. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Πολύ σύντομα σε νέο επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.